της δημοσιοποίησης υπομνήματος που υπέβαλε ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κίκου Νικηφόρος στην Ιερά Σύνοδο σε σχέση με διαρροή στοιχείων από τις συνεδριάσεις, σε σχέση με παραποίηση, με ελλειπή στοιχεία και προσπάθεια στοχοθέτησής του. Φιλοξενούμε τον Πανιερότατο, τον Μητροπολίτη Κίκου Νικηφόρο, εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο του Μεσημέρι και Κάτι. Πανιερότατε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Και Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Διάβασα πολύ προσεκτικά το επώμνημά σας. Μάλιστα. Και έχω μία ερώτηση. Ποιοι και γιατί θέλησαν να σας διασύρουν? Αυτό το ζήτησα μέσα από την Ιερά Σύνοδο, αλλά μου απάντησε και ο Μακαριόρδατος, πιστεύω πολύ σωστά, τα πρακτικά τα έχουν όλοι οι αρχιερείς. Πώς μπορούμε να ξέρουμε τώρα ή να μάθουμε ποιος από όλους δημοσιοποίησε τα πρακτικά? Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν φοβούμαι τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, ότι λέγω εντός συνόδου είμαι έτοιμος να το δεχθώ, να ακουστεί και εκτός συνόδου. Εκείνο που με οργίζει κάπως είναι η αποσπασματική ελλειπής παρουσίασης, διαστρεβλωμένη εντελώς, που τραυμάτιζε την αλήθεια το γεγονότο και μείωνε το δικό μου πρόσωπο στα μάτια του χριστεπωνήμου πληρώματος της Εκκλησίας μας. Θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο προέρχεται από κάποιο συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος ενώ τη δήλωσή μου εντός συνόδου, η οποία ερίστο εμπαρόδο κατά την τελευταία τη συνεδρία που μίλησα για συγκυλισμό, δεν λειτουργούσε ως εκκλησιαστικό δικαστήριο. Είναι εφετείον Ιερά Σύνοδος και μόνο ως εφετείον λειτουργεί. Απλώς εκφράζαμε τις απόψεις μας για μελέτη και προβληματισμό από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για να δούμε τι ιδέων εστί γενέστε. Ουδέποτε εξαιδικά στην υπόθεση του πατρός Τηλιανού Σάβα. Πρώτη φορά χθες εκδικάστηκε. Λοιπόν, πώς δολοφόνησαν τις τοποθετήσεις μου εντός της Συνόδου? Είχα πει, αφού διάβασα τις αποφάσεις και του Πρωτοδίκου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και του Εφετείου, που μιλούσαν για άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας και για σεξουαλική παρενόχληση και όχι βιασμό. Και τους είπα ότι όσον αφορά την περίπτωση του υποκατηγορίαν ιερέως, δεν πρόκειται ούτε για μοιχεία ούτε για πορνεία, αλλά για συγκυλισμό. Έτσι μιλούν οι ιεροί κανόνες. Και συνέχισα. Γι' αυτό και επιβάλλεται να εξετάσουμε τι διαλαμβάνουν οι ιεροί κανόνες στην περίπτωση ταύτη. Και οι ιεροί κανόνες διαλαμβάνουν άμεση καθαίρεση. Είναι ο έκτος κανόνας της Ενεοκεσαρίας Συνόδου και ο 70ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, που μιλούν καθαρά ότι ο συγκυλισμός τιμωρείται με καθαίρεση. Εγώ το είπα αυτό για να βοηθήσω την Ιερά Σύνοδο να πάρει τις αποφάσεις του. Και εις πίστη του Μακαριωτάτου και το εξετίμησα πολύ, εντός Συνόδου είπε οι δηλώσεις του Αγίου Κίκου ήταν πολύ σωστές κατά την τελευταία συνεδρία, διότι μας βοηθούν να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Και είπα, Μακαριότατε, το εκτιμώ βαθύτερα, κοινοποιήστε αυτό το πράγμα και προς τα έξω, διότι ετρώθη η υπόλοιψη μου, η προσωπικότητά μου. Εν πάση περιπτώσει, πάρθησαν ορισμένες σοβαρές αποφάσεις χθες στη Σύνοδο. Εκτός από το γεγονότος ότι συνήλθε το πενταμελές επισκοπικό δικαστήριο, συνοδικό δικαστήριο, με συγχωρείτε, και μελέτησε την απόφαση των δικαστηρίων Πρωτοδίκου και Εφετείου και πήρε τις αποφάσεις καθαίρεση, που βασίστηκε η απόφαση του πενταμελούς συνοδικού δικαστηρίου πάνω στη δική μου δήλωση, και ως λόγος καθαιρέσεως αναφέρεται ο συγκυλισμός και ο βαθύτατος σκανδαλισμός του χριστεπωνήμου πληρώματος και ένα διδικασμένο που υπήρχε για έναν ιερέα του Αγίου Μόρφου. Να μην μιλώ μόνος μου, μπορείτε να μου βάλετε ερωτήσεις, λοιπόν, γιατί έχω να πω πολλά. Τα εξής. Αυτό που είπατε, ότι για πρώτη φορά χθες άσκησε την δικαστική του εξουσία η Ιερά Σύνοδος, καταρρύπτει ουσιαστικά, και διορθώστε με αν κατάλαβα λάθος, το ότι
κάποιοι ιεράρχες αθώασαν ή καταδίκασαν τότε τον συγκεκριμένο ιερέα. Μου δίνετε την ευκαιρία και ευχαριστώ πάρα πολύ να πω λίγα λόγια για την εκκλησιαστική δικονομία όπως την προνοεί ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Όταν συμβεί κάτι παράπτωμα από κάποιο ιερέα, αναλαμβάνει καταρχήν ο οικείος Μητροπολίτης σε πρώτη φάση. Αν δει ότι υπάρχει υπόθεση, τη στέλνει στο Επισκοπικό Δικαστήριο. Προείσταται ο ίδιος, οι δύο αξιωματούχοι κληρικοί. Στη συνέχεια, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπόθεση, τη στέλνει στην Ανακριτική Συνοδική Επιτροπή, η οποία διεξαγάγει την έρευνα της. Και στη συνέχεια, αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, υπόθεση, τη στέλνει στο Πενταμελές Επισκοπικό Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιβάλλει την οποιαδήποτε ποινή, μέχρι και καθαίρεση. Η Ιερά Σύνοδος λειτουργεί ως εφετείο. Επομένως, ουδέποτε εξεδικάστην η υπόθεση του πατρός Τηλιανού Σάβα και επάρθην αθωτική ή καταδικαστική απόφαση προηγουμένως. Μία φορά καταδικάστηκε κατά την τελευταία συνεδρία της Συνόδου από το Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο. Γιατί, ακούσουμε προσεκτικά αυτό που θα σας πω. Μου είχε αναθέσει η Ιερά Σύνοδος, γιατί είμαι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί νομοκανονικών θεμάτων, μαζί με τέσσερις κορυφαίους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ετοιμάσαμε μία γνωμοδότηση κατά πόσον καταδικαστικές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που ενέχουν για πράξεις κληρικών, που ενέχουν και το στοιχείο του εκκλησιαστικού αδίκου, δεσμεύουν ή όχι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Αυτή η γνωμοδότηση τονίζει ότι ναι μεν ότι άλλα είναι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, άλλα τα πολιτικά και δεν ακολουθούμε πάντοτε τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστήριων. Όταν όμως οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για συγκεκριμένο κληρικό ενέχουν και το στοιχείο του εκκλησιαστικού αδίκου, τότε οπωσδήποτε ισχύουν οι αποφάσεις του πολιτικού δικαστηρίου. Και στο τέλος μάλιστα, υπάρχει μια σοβαρή απόφαση αυτής της γνωμοδοτικής επιτροπής. Όταν πολιτικό δικαστήριο αναλαμβάνει να εκδικάσει κάποιο παράπτωμα κληρικού, όλη η διαδικασία για ανακριτική που διεξάγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια από την Εκκλησιαστική Ανακριτική Επιτροπή για να κερδίζουμε χρόνο. Και ακόμη, ο οικείος Μητροπολίτης μπορεί να παρακάψει και την Ανακριτική Επιτροπή και απευθείας να εισαγάγει το θέμα στο Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο. Αυτό, συγγνώμη και τελειώνω, αυτό αποφάσισε χθες η Σύνοδος και το προσάρμοσε, το έβαλε ως τέταρτο παράρτημα του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου. Υπήρχαν τρία παραρτήματα, αυτό είναι το τέταρτο, ισόκυρον κατά πάντα με τον καταστατικό χάρτη. Αυτό, μόλις το είδε ο Μητροπολίτης Θαμασού και ο Ρινής Ισαΐας, χθες κατά την τελευταία συνεδρία της Συνόδου έγιναν αυτά, δεν έχασε την ευκαιρία, άδραξε της ευκαιρίας και το εισήγαγε αμέσως στο Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Ανακριτική Επιτροπή πελαγοδρομούσε λίγο και καθυστέρησε αδικαιολόγητα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Θαμασού και ο Ρονίς το εισήγαγε, αποσύρθημαν το Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο και ομόφωνα πήρε την απόφαση την γνωστή. Γιατί πελαγοδρομούσε η Ανακριτική Δεν ήταν Επιτροπή. Εύκολη υπόθεση, ξέρετε, δεν ήταν φαίνεται εύκολη υπόθεση, αλλά καθυστερούσαν πάρα πολύ και αυτό είχε συνέπειες για τον οικείο Μητροπολίτη, ξέρετε. Ο Μητροπολίτης Θαμασού και ο Ρινής προπυλακίστηκε, ανιβρίστηκε, απειλήθηκε από τους κατοίκους συγκεκριμένου χωριού που είχε κύρος ο συγκεκριμένος ιερέας μέσα στην κοινότητα εκείνη. Και είπανε το Συνόδου, τότε που ο Μητροπολίτης Θαμασού και ο Ρινής προπυλακίζεται, ανιβρίζεται και απειλείται η ζωή του, ποιας υποστήριξης έτυχε από την Ιερά Σύνοδο. Και ομολογήσαμε όλοι ότι ούτε μία υποστήριξη είχε. Πανιερώτατε, λέτε στο υπόμνημά σας, ζητάτε ουσιαστικά, εισηγήστε καλύτερα, την απόδοση ευθυνών για αυτές τις διαρροές που έγιναν. Με ποιο τρόπο θα αποδοθούν ευθύνες και γιατί γίνονται όλα αυτά. Ακούστε κάτι. Γιατί κάποιος να θέλει να στοχοθετήσει εσάς. Γιατί κάποιος από την Ιερά Σύνοδο
Γιατί αν δεν υπήρχε κάποιος από την Ιερά Σύνοδο το να θέλει να σας... Το ότι είναι από τους κόλπους της Ιεράς Σύνοδου να σπηλώσει το όνομά σας, δεν θα έβρισκε κάποιος δημοσιογράφος τι κίνητρο να έχει να σας σπηλώσει το δικό σας όνομα. Από κάπου αλλού ξεκινά. Ναι. Και ξέρω τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο που τρέφει αντιπάθεια προς το πρόσωπο μου και τα διοχέτευσαν εκεί. Ένας δημοσιογράφος όμως από μόνος του δεν αποφασίζει. Καλά, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κάποιος του έδωσε κάτι. Έβαλες δύο ερωτήματα. Το πρώτο ποιο ήταν? Το πρώτο είχε να κάνει με την απόδοση ευθυνών. Τι ζητάτε ακριβώς, πώς αποδίδονται ευθύνες. Επειδή είπε ο Μακαριόδοτος πολύ σωστά. Όλοι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου έχουμε τα πρακτικά. Πώς μπορούμε τώρα να διακριβώσουμε ποιος θα δημοσιοποιήσει? Γι' αυτό υπάρχει την άμεση απόφαση να μην παίρνουν στα χέρια τους οι συνοδικοί οποιαδήποτε πρακτικά. Απαγορεύεται πλέον αυστηρότατα. Είναι απόφαση της Συνόδου. Γιατί ήθελα να με πλήξουν? Γιατί ξέρω ότι είμαι ο πνευματικός πατέρας του Μητροπολίτη Θαμασού και Ορεινής Ισαΐα, ο οποίος είναι ένας μορφωμένος, πολύγλωσσος άνθρωπος, θεολόγος με βάθος και ο οποίος έχει έργο γόνιμης εκκλησιαστικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής δράσης. Πλήττοντας λοιπόν τον Νικηφόρο, αφαιρούν ένα γερό στήριγμα από τον Ισαΐα. Δεν πιστεύω να πιστεύουν ότι εγώ θα διεκδικήσω αρχιεπισκοπικό θρόνο καμιά φορά. Εγώ θα πεθάνω πιο γρήγορα από τον Μακαριόδοτο. Όπως είναι και η υγεία μου και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και, δεν ενδιαφέρεστε δηλαδή. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Είχα και τις αρνητικές εμπειρίες των προηγούμενων αρχιεπισκοπικών εκλογών, που και νεότερος να ήμουνα και υγιέστατος να ήμουνα, δεν θα αποτολμούσα, δεν με ενδιαφέρει πλέον ούτε ένας αρχιεπισκοπικός θρόνος. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το όνομά μου, η τιμή μου και η υπόλοιψή μου να μην σπηλώνονται. Εγώ έστησα ένα όνομα μέσα στην χριστεπώνυμο κλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου, με την όλη δράση μου, την ιστορία μου, με το έργο μου, με τον κόπο και τον ιδρώτα μου. Και δεν επιτρέπω σε κανένα τη χάρπαστο να μου προσβάλλει την προσωπικότητά μου, να τη διασύρει, να τη λιδωρεί και να την εμπέζει. Δεν επιτρέπω αυτό. Μιλήσατε για αρνητικές εμπειρίες από τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Μάλιστα. Τις θυμάμαι πολύ έντονα, τις κάλυψα δημοσιογραφικά και θυμάμαι τώρα τον νυν αρχιεπίσκοπο να λέγει ότι μετά από 5 χρόνια, και διορθώστε με αν δεν είναι τόσο φρέσκα η μνήμη μου, μετά από 5 χρόνια θα παραδώσω σε εσάς τον αρχιεπισκοπικό θόκο. Όχι σε μένα. Θα επέβαλε την παρατήρηση του, διότι ήθελε ορισμένα πράγματα, οράματα δικά του να τα υλοποιήσει. Εσείς όμως ήσασταν... Ναι, όχι, παρακολουθήστε. Ναι. Θυμήστε μας. Θυμάστε, λίγο. Υπήρχε μια σύσκεψη στο μετόχιν της Ιεράς Μονεσκίκου, με την παρουσία σχεδόν όλων των αρχιερέων, εκτός του Αγίου Λεμεσού. Επάρτησαν ορισμένες αποφάσεις εκεί πέρα. Δεν τις κοινοποιήσαμε, ούτε θέλω να τις κοινοποιήσω. Αλλά εγώ προσωπικά είχα πει στον Μακαριόδοτο, θα γίνεις αρχιεπίσκοπος, θα ανασκουμποθείς και θα κάτσεις να δουλέψεις, να υλοποιήσεις τα οράματά σου. Ούτε πενταετίες αναγνωρίζω, ούτε τίποτα. Οι ιεροί κανόνες δεν το επιτρέπουν αυτό. Υπό προθεσμία αρχιεπισκόπους, εγώ δεν δέχομαι. Εγώ σέβομαι τους ιερούς κανόνες. Θα μείνετε εκεί πέρα όσα χρόνια σας δώσει ο Θεός. Το εξομολογούμε δημοσίως ότι έτσι είπα στη σύσκεψη εκείνη. Άρα αυτό το ζήτημα είχε λήξει από τότε, απλά δεν το ξέραμε εμείς. Ναι. Ναι, είχε λήξει από τότε. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, είμαι αρχιερέας. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αυτή είναι μια αλήθεια των πραγμάτων. Με βοηθάτε λίγο στο επόμενο μου ερώτημα, πανιερώτατε. Λόγω και της φύσης του λειτουργήματός σας, όχι εσάς προσωπικά, ολωνών των μελών της Ιεράς Συνόδου, εύλογα ένας απλός πολίτης, παρακολουθώντας και συνειδητοποιώντας ότι ίσως με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές οι ιεράρχες μπαίνουν σε διαδικασία να πλήξουν τον έναν Μητροπολίτη χρησιμοποιώντας έναν άλλον, γιατί αυτό αντιλήφθηκα, πραγματικά ποια μηνύματα στέλνουμε στο χριστεπώνυμο κλήρο? Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία κατά το εξωτερικό ορατό σκέλος του ανθρωπίνου μυστηρίου της έχει και τις κοιλίδες της. Και στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπάρχουν διαχρονικά πολλές ίντρικες, φαντρίες, φατρίες κτλ. Φατρίες. Βεβαίως, υπήρξαν πάρα πολλές. Από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, κατά το εξωτερικό ορατό σκέλος του ανθρωπίνου, θεατροπικού της μυστηρίου, της Εκκλησίας μας, του θεατροπικού της μυστηρίου. Η Εκκλησία δεν βλάπτεται.
Είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι θείος οργανισμός. Ούτε κυλιδώνεται η Εκκλησία. Είναι εκεί και μένει πάντοτε καθαρή. Εμείς όμως, οι επίσκοποι ή και οι πιστοί, δεν είμεθα ούτε αναμάρτητοι, ούτε χωρίς κανένα πτέσμα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα της εξομολογήσεως, να εξομολογούμε στα αμαρτήματα μας για να συγχωρούνται. Οι ιεράρχες με κυλίδες, χρησιμοποιώ τις δικές σας λέξεις, έχουν θέση στην Ιερά Σύνοδο, σε ένα χώρο ο οποίος, ναι, φυσικά, όπου είναι και καθοδηγητικός ο ρόλος, λαμβάνονται σοβαρότατες αποφάσεις. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω δύο κουβέντες. Δεν μιλάμε για θανάσιμα αμαρτήματα. Υπάρχουν και τα λεγόμενα συγνωστά αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα δηλαδή που δεν συνεπάγονται κόλλημα ιεροσύνης. Αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα είναι πολύ ελαφριά αμαρτήματα που δεν κολλείουν τον οποιοδήποτε επίσκοπο να κρατείται στο αξίωμά του και να είναι πετέχει της Ιεράς Συνόδου. Άρα αυτός ή αυτοί που θέλεις να σας διασύρουν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θα τους εντάξω σε αυτό το πλαίσιο. Είναι γεγονός όμως ότι δεν μπορώ να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Πέρασαν και από το δικό μου μυαλό αυτά που λέτε. Λέγω, άρχισαν να αναπτύσσονται οι δελφίνοι διαδοχής του αρχιεπισκοπικού θρόνου και πού ξέρουν πόσα χρόνια θα δώσει ο Θεός στον νυν αρχιεπίσκοπο και πόσα σε εμάς. Πόσοι λύκοι τρών τα αρνιά, λέγει η Κυπριακή Πανημία. Ξέρει κανένας πόσο θα ζήσω εγώ. Μπορεί να με θάψει ο μακαριωδός ή εμένα ή άλλον ή άλλο. Αυτά δεν έχουν σημασία. Επομένως, να μην σκέπτονται έτσι, τους συμβολεύω, απευθύνομαι προς τους Αγίους Αδελφούς και να κάνουν υπομονή. Και άμα έρθει κάποτε εκείνη η στιγμή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα φωτίσει το χρυσαπώνυμο πλήρωμα και θα αποφασίσει αναλόγως. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, δίνοντας σας, αν θέλετε, και την ευκαιρία για ένα καταληκτικό σχόλιο, ποιο θα πρέπει να είναι το δίδαγμα αυτής της ιστορίας που ετέθη χθες στην Ιερά Σύνοδο, και όχι συγκεκριμένα, και πιο συμβολικά. Ποιο είναι το δίδαγμα και ποια είναι εκείνη η πεμπτουσία που θα πρέπει να μείνει στον καθένα από εμάς, παρακολουθώντας σε όλα τα επίπεδα. Σωστό. Και επί της ουσίας της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη και την καθυστέρηση αδικαιολόγητη, ναι, κατά την εκφρασή σας, ναι, αλλά και αυτές τις διαμάχες εντός της Ιεράς Συνόδου που φαίνονται να διχοτομούν ή, αν θέλετε, να τριχοτομούν μία ενότητα στην Ιερά Σύνοδο. Απευθύνομαι και πάλι προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, προς τον πρόεδρο μας, ότι πρέπει να ενεργεί γρήγορα, άμεσα, η εκκλησιαστική δικαιοδοσία, τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, να μην καθυστερούν πλέον οποιανδήποτε υπόθεση και να δίνουμε το δικαίωμα να δημιουργούνται σχόλια αρνητικά ότι από φόβο ή εσκεμμένα καλύπτουμε αμαρτήματα ιερέων μας ή όχι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα ήθελα να τονίσω ότι η τελευταία απόφαση του Πενταμελού Συνοδικού Δικαστηρίου δεν είναι επειδή προηγήθηκε ο θάνατος της Ελένης Φραντζίπος, λέγεται, Θεός αναπαύσει την ψυχή της εν χώρα ζώντων και στην Ετζικαίο, αλλά είναι η εφαρμογή των ιερών κανόνων που οδήγησαν το Πενταμελέ Συνοδικό Δικαστήριο στην απόφαση της καθαιρέσεως. Στη Σύνοδο μην νομίζετε ότι υπάρχουν αυτή η διάσπαση, όπως λέγεται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν. Κοίταξε, η απόλυτη ομοφωνία υπάρχει μόνο στα νεκροταφεία. Εδώ πέρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και συζητούμε. Μπορεί να υπάρχουν και αντεκλήσεις, αλλά εν τελευταία αναλύση υπερισχύει η γνώμη των πολλών και αποφασίσουμε. Δεν είναι έτσι όπως νομίζουν προς τα έξω ότι τραβούμε τις μάχαιρες εκεί πέρα και τα ξύφη μας να σκοτωθούμε. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αλληλοκατανόηση. Η Ιερά Σύνοδος λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Χαιρετίζω το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου και τους υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω από την έπαλξη που με έταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου το πολυδιάστατο εθνικό, θρησκευτικό, πολιτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μονής Κυκού και του Μητροπολιού του. Πανιερότερε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή και τον χρόνο που αφιερώσατε για να είστε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.